Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος με τη θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Σήμερα, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Κάτι το οποίο δεν τολμάει κανένα κόμμα εδώ μέσα, παρόλη την ομόφωνη απόφαση αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να το κάνει. Κανείς δεν μπορεί να είναι ασυγκίνητος, κανείς δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να μένει απαθής μπροστά σε αυτή τη βαρβαρότητα, τη φρικαλαιότητα, την κτηνοδία που εξελίσσεται στη Γάζα. Οι μαζικές δολοφονίες αμάχων και παιδιών, οι χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό, δεν μπορεί να είναι από την ανθρωπότητα μια ανεκτή πραγματικότητα. Χαιρετίζουμε τις μεγάλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης που εξελίσσονται σε όλο τον κόσμο με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Καταγγέλουμε το κράτος υπεριαλιστή του Ισραήλ που με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δολοφονεί, καταστρέφει, εκτοπίζει τον Παλαιστινιακό λαό προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου γενοκτονία. Το λέμε και το τονίζουμε. Δεν είναι τρομοκράτης ο Παλαιστινιακός λαός που αγωνίζεται για τη λευτεριά του. Για ένα κράτος λεύτερο, ανεξάρτητο, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν είναι τρομοκράτης ένας λαός που αγωνίζεται να διώξει τα κατοχικά στρατεύματα από τον τόπο του, διαμορφώνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις να απελευθερωθεί συνολικά από την καπιταλιστική εκμετάλλευση και αδικία και να γίνει ο ίδιος νοικοκύρης στον τόπο του. Δεν είναι τρομοκράτες οι λαοί όλου του κόσμου και ο ελληνικός λαός που αγωνιζόμαστε για την επιστροφή όλων των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους. Για άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Για την απόρριψη των ελληνικών φρεγατών από την περιοχή και τη διακοπή της παραχώρησης της βάσης της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης και της Ελευσίνας στις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν είναι τρομοκράτης κανένας που αγωνίζεται απέναντι στην αδικία για να αλλάξει τον κόσμο. Δεν ήταν τρομοκράτης ο Σπάρτακος που πάλευε για τη λευτεριά των σκλάβων. Δεν ήταν τρομοκράτης οι κομμουνάροι που πάλευαν για την ανεξαρτησία τους, για την κοινωνική τους απελευθέρωση. Δεν ήταν τρομοκράτες οι αγωνιστές του 1821 που πάλευαν για να διώξουν το τούρκικο ζυγό. Δεν ήταν τρομοκράτες οι αντάρτες της περίοδου 40-49 που ξεσηκώθηκαν απέναντι στο γερμανικό, στο βουλγαρικό, στο ιταλικό κατοχικό ζυγό απέναντι στους Εγγλέζους και τους Αμερικάνους. Δεν είναι τρομοκράτης ένας λαός που αγωνίζεται για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες στην πατρίδα του. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη και την ανοχή των άλλων κομμάτων, κλιμακώνει τη συκοφαντία και την προσπάθεια καταστολής απέναντι σε όποιον καταδικάζει τα εγκλήματα του Ισραήλ και των ατοικών συμμάχων του, σε όποιον καταγγέλει την ελληνική εμπλοκή στο μακελιό και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό των Παλαιστινίων. Είναι επίσης εξοργιστικό
να προσπαθούν να ταυτίσουν το λαό του Ισραήλ σε όλο τον κόσμο με αυτό το κράτος και την κυβέρνηση Νετανιάχου, τη στιγμή που χιλιάδες Ισραηλινοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και το ίδιο το Ισραήλ διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στην κυβέρνησή τους. Οι ενέργειες της αστυνομίας να προσαγάγει και να σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του 22χρονου Παλαιστινίου, επειδή τοποθέτησε την Παλαιστινιακή σημαία μαζί με την ελληνική σε κολόνα στο πλαίσιο της τεράστιας λαϊκής κινητοποίησης, είναι ενέργεια απαράδεκτη και προκλητική. Αποτελεί κυβερνητική πολιτική μεθόδευση με στόχο να τρομοκρατήσει τους χιλιάδες λαού και νεολαίας και να ποινικοποιηθεί η αντίδρασή τους απέναντι στο συνεχόμενο έγκλημα του κράτους του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Τέτοια μέτρα καταστολής λαμβάνονται σήμερα σε μια σειρά χώρες απέναντι στις μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη. Η κατηγορία πως ο νεαρός εκθέτει το ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιπίνων και διαταράσει τις φιλικές σχέσεις με ξένο κράτος ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους. Πολύ περισσότερο που κεντρικό αίτημα των λαϊκών κινητοποιήσεων είναι η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Σήμερα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Ο πραγματικός εχθρός βρίσκεται μέσα στην ίδια τη χώρα μας. Είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά φτώχεια, ανασφάλεια και πολέμους. Είναι η άρχουσα τάξη και η συμμάχη της, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κράτος της δικτακτορίας του κεφαλαίου. Το κράτος αυτό που είναι πολύ ικανό να χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια και να στέλνει φρεγάτες στη Μεσόγειο για να υπηρετήσει συμφέροντα των ομίλων, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύσει από την ακρίβεια, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τα εργατικά ατυχήματα. Με αυτό το κράτος της άρχουσας τάξης βρισκόμαστε κάθε μέρα σε πόλεμο, αφού απειλεί συνεχώς τα δικαιώματά μας, το εισόδημά μας, την υγεία μας. Δεν χρειάζεται να πέσουν βόμβες για να πεθάνει κανείς περιμένοντας το ΕΚΑΒ, για να πνιγεί στη Θεσσαλία, να καεί στη δαδιά της Θράκης, να σκοτωθεί σε κάποιο από τα εργοδοτικά εγκλήματα στον Ασπρόπυργο που τα βαφτίζουν εργατικά, να κλονιστεί η ψυχική του υγεία από την ανασφάλεια, την εγκληματικότητα, τη μακροχρόνια ανεργία. Δεν χρειάζεται να ακουστούν οι σιρήνες του πολέμου στις πλατείες για να κρυφτούμε κάτω από το φόβο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος ή έκρηξης των βιτίων μεταφοράς LNG που κυκλοφορούν με την ανοχή της κυβέρνησης και του Υπουργού ανενόχλητα σε κατοικημένες περιοχές της Ελευσίνας, των Μεγάρων και του Θριασίου. Να τρέχουμε μη μας πατήσουν τα φορτηγά στον Ασπρόπυργο και να χρειαζόμαστε ώρες να φτάσουμε στο πιο κοντινό μας νοσοκομείο γεμάτο ελλείψεις από το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει σήμερα για την προσπάθειά της δήθεν λέω να φορολογούνται οι πολυεθνικές στις χώρες που παράγουν τα κέρδη τους. Μια συζήτηση ενταγμένη στο πλέγμα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με επίκεντρο τις χώρες με ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα για τους μεγάλους ομίλους και τις αντιδράσεις ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και τμήματων του κεφαλαίου που δεν έχουν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση. Το όλο ζήτημα όμως χρησιμοποιείται σήμερα σαν πρόσχημα και εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, παρουσιάζοντας δήθεν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των μεγάλων πολυεθνικών. Πρόκειται βέβαια για μια μεγάλη κοροϊδία, καθώς αφορά ελάχιστους πολυεθνικούς κολοσσούς, αφού εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μόνο πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή καλλιεργείται η αυταπάτη ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, λες και αυτό θα επηρεάσει την ίδια τη λειτουργία και την κατανομή των κερδών των ομίλων. Ένα είναι σίγουρο,
ότι η επικρατούσα αναρχία στην καπιταλιστική οικονομία δεν πρόκειται και δεν μπορεί να περιοριστεί με τα ανωτέρω οικονομικά μέτρα. Όλα αυτά διαφημίζονται από την κυβέρνηση ως περιορισμός της ασυδοσίας των πολυεθνικών για να προκύψει τάχα όφελος για τους εργαζόμενους. Και μάλιστα, όταν ο Πρωθυπουργός λεοντάριζε στις πολυεθνικές ότι θα βρουν τον πελάτους με τους κρατικούς ελέγχους για την εσκροκέδρια, επειδή η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, γελούσαν ακόμα και τα τσιμέντα. Προχτές λοιπόν ανακοινώθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στους δύο μονοπωλιακούς ομίλους για αθέμητη κυκλοφορία. Για τη μία εκ των δύο εταιριών επιβλήθηκε πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ τα κέρδη της για το 2022 αγγίζαν τα 19, ενώ για το 2021 τα 6. Ακόμα και αν πληρώσει αυτό το πρόστιμο, το μόνο που θα καταφέρει να κάνει είναι μία διόρθωση στην αύξηση της κερδοφορίας της από το 220% στο 200%. Οι κολοσσοί πάντως ανακοίνωσαν ότι θα αφισβητήσουν το πρόστιμο. Οπότε το πιθανότερο είναι να μην το καταβάλουν ποτέ, όπως και συνήθως γίνεται. Μιλάμε για κοροϊδία λοιπόν στο τετράγωνο, που στόχο έχει να κρύψει τις ευθύνες κυβέρνησης μονοπωλίων Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεγάλη ακρίβεια που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει βασικά αιτήματα για την ανακούφιση του λαού, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ, των ειδικών φόρων σε καύσιμα και ενέργεια, των κάθε λογής χαρατσιών που κατατρώνε το λαϊκό εισόδημα. Ξέρετε, οι περισσότεροι από εσάς, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, συνδιαλέγεστε με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου. Επειδή εμείς ερχόμαστε εδώ μετά τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χτες από τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και εμπόρους, έχουμε να πούμε τούτο. Μπροστά μας έχουμε μία άνευ προηγουμένου φοροεπιδρομή που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση απέναντι σε επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, μικροβιοτέχνες και εμπόρους. Μια επίθεση που βεβαιώνει με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο πως για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι πρέπει μόνιμα να είναι χαμένος ο λαός. Αυτό που βροντοφώναξαν χτες οι επαγγελματίες ήτανε ότι έχουν φωνή και δεν θα τους φημώσει καμία κυβέρνηση μέσα στο μαγαζί. Αλήθεια, μήπως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του προεκλογικά δεν έταζαν και δεν εξαπατούσαν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους? Δεν τους μπούκωναν με φυλάδια και υποσχέσεις για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και των τεκμηρίων? Πού είναι όλα αυτά? Μόλις πήρατε την ψήφο των μικρών αυτοαπασχολούμενων, τους γυρνάτε την πλάτη και τους ρίχνετε στον κεάδα της φορομπηκτικής πολιτικής σας. Μέσω της επιβολής τεκμαρτού εισοδήματος εκτινάσετε η ελάχιστη φορολογία, η οποία θα προσαυξάνεται με διάφορους αλγόριθμους. Πρόκειται για ένα απροκάλυπτο χαράτσωμα που θα οδηγήσει χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες σε νέες περιπέτειες χρέη και λουκέτα. Στο κυβερνητικό στόχαστρο είναι και πάλι η μαρίδα και όχι τα μεγάλα εισοδήματα που έτσι κι αλλιώς δηλώνουν πάνω από το πλαφόν όσα και να αποκρύψουν. Επιχειρήματα ότι δεν μπορεί οι εργοδότες να δηλώνουν λιγότερα από τους υπαλλήλους τους μπορεί να είναι σωστά, αλλά περιορισμένης ισχύως, αφού 510.000 επαγγελματίες σε σύνολο 784 δεν απασχολούν προσωπικό. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξεχάσει τους μνημονιακούς νόμους και τη μεγάλη φοροεπιδρομή την περίοδο 10-13. Ήταν τότε που το προοδευτικό Πασόκ καλούσε σε περαιώσεις βιβλίων, λουκέτα και πρόστιμα. Τότε ψηφίστηκαν και παραμένουν ενεργοί με όλες τις κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, εμβληματικοί νόμοι, όπως κατάργηση του αφορολόγητου, τέλος επιτιδεύματος και δεκάδες άλλοι φόροι σαν τον ένφια και τόσους άλλους άδικους.
Σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης, με το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό, την τελευταία δεκαετία κλείσαν 220.000 επιχειρήσεις, μικρές, ατομικές, ενώ 400.000 έφτασαν οι οφειλέτες σε τράπεζες, εφορία και τέβε. Οι δε αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό μειώθηκαν κατά 120.000 την τελευταία δεκαετία. Κυβέρνηση, κράτος και καπιταλιστές κατηγορούν τους επαγγελματίες πλάι στο υπόλοιπο λαό ότι κρύβουν εισοδήματα, ότι είναι σε συμβασμένοι μπατσαξίδες. Θα ήθελα λίγο την ανοχή του Προεδρείου, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα, παρά τις φοροαπαλλαγές, τις διευκολύσεις και τις επιδοτήσεις που απολαμβάνουν 51.000 επιχειρηματικοί όμιλοι και μεγαλοκαπιταλιστές, χρωστούν στην εφορία περισσότερα από 90 δισεκατομμύρια σε σύνολο 105 δισεκατομμυρίων. Η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να κουνά το δάχτυλο στο λαό ότι δεν έχει φορολογική συνείδηση και να τον κοροϊδεύει ότι η φοροαπέμαξη είναι για καλό του, επειδή μόνο έτσι μπορούν να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία και δρόμοι. Την ίδια ώρα, και ενώ τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζουν λόγω της ακρίβειας και των έμεσων φόρων, ΦΠΑ κτλ. Αύξηση 154%, οι κοινωνικές δαπάνες για υγεία, παιδεία, προστασία από φυσικές καταστροφές παραμένουν στα τάρταρα. Και μάλιστα η κυβέρνηση έστειλε και τον προϋπολογισμό προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2024, όπου προβλέπονται όχι μόνο 5 δισεκατομμύρια ματωμένο πλεονέσματα, αλλά και νέο τσεκούρι στις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες. Ξεκαθαρίζοντας ότι στα αζήτητα θα βρεθούν και την επόμενη χρονιά στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες σε παιδεία, υγεία, πρόνοια, αλλά και αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς και πυρόπληκτους. Η κυβέρνηση σήμερα σκόπιμα αποκρύπτει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2023 ένας στους τρεις επαγγελματίες έχει καθυστερούμενες οφειλές σε ΕΦΚΑ, εφορία, τράπεζες, προμηθευτές. Ενώ το 42% των επιχειρήσεων χωρίς προσωπικό δηλώνει μείωση του τζίρου του το 2022 και μάλιστα σε μια περίοδο εκτόξευσης των εξόδων μιας μικρής επιχείρησης λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά ότι οι επαγγελματίες όπως και οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν μόνο ό,τι γράφεται στη φορολογική δήλωση, αφού το 60% των φόρων που πληρώνει ο λαός προκύπτει από τους έμεσους φόρους που έχουν εκτοξευθεί και διατηρούνται από όλες τις κυβερνήσεις, αποτελώντας το 95% του κόσμου που πληρώνει τους φόρους αυτούς να είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μια σειρά ληστρικοί φόροι επίσης, όπως τεκμήρια διαβίωσης που φορολογούνται με αυτά οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος επιτιδεύματος, διατηρούνται παρόλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Σηκώνει λοιπόν κουρνιαχτό η κυβέρνηση για το τι πρέπει να πληρώσει ο κάθε επαγγελματίας, χωρίς να λέει ότι κάθε επαγγελματίας δικαιούται αφορολόγητο σήμερα 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Κάτι που είναι το ελάχιστο όριο για κάθε οικογένεια για να τα βγάλει πέρα σε συνθήκες γενικευμένης ακρίβειας. Ακόμα και αυτό το ελάχιστο αφορολόγητο όριο που ισχύει σήμερα για τους μισθωτούς και αγρότες δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Καταπίνει τη γλώσσα της η κυβέρνηση μπροστά στο μεγάλο κεφάλαιο, τους βιομηχάνους και τους εφοπλιστές και τραπεζίτες, οι οποίοι όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρος, αλλά αντίθετα δέχονται ζεστό χρήμα που βγαίνει από τη φορολογία του λαού μας. Ας αφήσει τα σάπια η κυβέρνηση. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Τη μαρίδα προσπαθεί να φορολογήσει και αφήνοντας το απειρόβλητο τόσο την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου που φοροδιαφεύγει νόμιμα ή παράτυπα, όσο και την υπαρκτή φοροδιαφυγή σε μεγάλα εισοδήματα που προφανώς ελάχιστα ενοχλούνται από το προγραφόν της κυβέρνησης. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι βαθιά αντιλαϊκοί. Γι' αυτό πήραν και θα πάρουν και το επόμενο διάστημα και την απάντηση που τους αρμόζει από τους ίδιους επαγγελματίες, οι οποίοι διεκδικούν
σύμφωνα με τις τελευταίες κινητοποιήσεις τους, μέσα από συλλόγους, ομοσπαδίες και ενώσεις. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ με 3.000 ευρώ προσάυξη για κάθε τέκνο. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Κατάργηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, στην υγεία, στα οικιακά τιμολόγια. Στα MyData που τους έχετε φορτώσει με ένα επιπλέον διοικητικό κόστος αποστολή μόνο των εσόδων χωρίς πρόστιμο για το επόμενο διάστημα. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας. Επιχειρηματικό ακατάσχετο λογαριασμό σε όλους τους επαγγελματίες. Μείωση της προμήθειας των τραπεζικών συναλλαγών. Προοδευτική αύξηση της φορολογίας στα κέρδη με μείωση στα χαμηλά εισοδήματα και αύξηση έως 45% για το μεγάλο κεφάλαιο. Άμεση απενεργοποίηση του νόμου 4557 του 2018 με προοπτική την κατάργησή του. Τελειώνοντας, να κλείσω με τούτο. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά θεωρούν ταπεινό να μιλάς για φαΐ. Ο λόγος γιατί έχουν ήδη φάει. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες από το λαό. Αυτοί που τη χώρα στέλνουν στην Άβυσσο λένε πως η τέχνη να κυβερνήσει στο λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Οι χορτάτοι μιλούν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που έρθουν. Εμείς καταψηφίζουμε σήμερα το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση και προειδοποιούμε και την κυβέρνηση και το κεφάλαιο να μην τολμήσει να φέρει το φορολογικό νομοσχέδιο προς ψήφιση που χτυπάει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μας βρει όλους και όλες στο δρόμο, γιατί να ξέρει καλά και η κυβέρνηση και τα αφεντικά της. Όταν η αδικία γίνεται νόμος, ο ξεσηκωμός γίνεται καθήκον.